ποινή κάθειρξης 18 ετών κατά πλειοψηφία επέβαλε χθες το κακουργιοδικείο της Λάρισας στον 38χρονο από τον Αλμυρό που κατηγορούταν για τη δολοφονία του 64χρονου επιχειρηματή Αριστίδη Κολοβού στις 28 Δεκεμβρίου του 2016 στο σπίτι του στον Αλμυρό. Ο 40χρονος σήμερα δολοφόνος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας, μαχαίρωσε 46 φορές τον άτυχο επιχειρηματία. Τα 30 χτυπήματα ήταν στο πρόσωπο. Πραγματικά είναι ένα άγριο έγκλημα. Αυτό μπορεί να βεβαιωθεί. Όμως μετά το τέλος της νεκροψίας νεκροτομής θα έχουμε όλα τα στοιχεία με κάθε λεπτομέρεια. Η αστυνομία έχει αποδώσει την τέλεση του εγκλήματος σε προσωπικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ του δράστη και του θύματος. Από τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ανθρωποκτονία. Έχουμε έναν ύποπτο, ερευνούμε τους λόγους κλπ. Το κακουργιοδικείο της Λάρισας έκρινε ένοχο τον 40χρονο για ανθρωποκτονία που τελέστηκε εκ προθέσεως σε ήρημη ψυχολογική κατάσταση και με καταπλειοψηφία απόφασή του επέβαλε ποινή κάθειρξης και συγκεκριμένα 18 ετών αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του έντιμου πρώτερου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης. Ο εισαγγελέας πρότεινε να καταδικαστεί ο 38χρονος σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση καθώς και να μην το αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Ήταν μέλος της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Επαρχίας Αλμυρού, ένας εξαιρετικός κύριος, ένας πολύ καλός επιχειρηματίας. Είμαστε συγκλονισμένοι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε κάτι. Ένα υπόδειγμα επιχειρηματία με σωστές κινήσεις κλπ. Τρομερό, τρομερό. Είμαστε φίλοι παιδικοί, μέναμε στην ίδια γειτονιά, όχι εδώ, πριν ο Αριστίδης αγοράσει αυτό το σπίτι. Στο άλλο, το σπίτι το πατρικό. Και το δικό είναι μια είδηση που σας έχει συγκλονίσει. Ναι, με τον Αριστίδη έχουμε και ακριβώς την ίδια ηλικία. Είμαστε από μωρά μαζί. Επισημαίνεται πως ο 40χρονος είχε εντοπιστεί από την αστυνομία μετά την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στην Εθνική Οδό. Ο δράστης είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του θύματος με το αυτοκίνητό του και στη διαδρομή έχασε τον έλεγχο και εξετράπη. Διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία που συνέλαβε τον δράστη στον πλάτανο του Αλμυρού λίγες ώρες αργότερα. Από την πορεία της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι παλαιότερα εργαζόταν στην επιχείρηση που διατηρούσε το θύμα έξω από τον Αλμυρό. Δράστης και θύμα είχαν συναντηθεί στο σπίτι του 65χρονου προκειμένου να συζητήσουν οικονομικές και προσωπικές διαφορές όταν η συζήτηση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο άτυχος επιχειρηματίας εντοπίστηκε νεκρός στην είσοδο του σπιτιού του σε μια λίμνη αίματος από τον γιο του.